Δηλαδή δημιουργείται ένας τέτοιος δακτύλιος που δείχνει το βέλος και υποκαθιστά τη διπλή κίνηση πρόφυλης σήμερα στο κεντρικό άξονα. Αυτό είναι σε ό,τι αφορά το κεντρικό άξονα ή κάθε τι άξονα τώρα. Η Καλαμόνα. Ο δρόμος προς την Καλαμάτα. Η Καλαμάτας από την πλατεία Βαγκετσίου μέχρι την Περιφερειακή παραμένει διπλής κατεύθυνσης. Μονοδρομείται το υπόλοιπο τμήμα. Η Ουάσιγκτον μονοδρομείται με κατεύθυνση τη Βαλτετσίου, από Βαλτετσίου προς την πλατεία Αγίου Βασιλείου, μια ροή, και η ζευγάρι σε αυτήν γίνεται η διαδρομή Νικηταρά Δεκάζου. Έτσι, επομένως έχουμε εδώ ένα άλλο δακτύλιο που λειτουργεί έτσι, είσοδος η Ουάσιγκτον και έξοδος η Νικηταρά Δεκάζου. Είναι, το βλέπετε όπως παρακολουθείτε το βέλος, είναι από καθίσατε ένας δακτύλιος που εξυπηρετεί τις δύο τιμήσεις που θέλουν να μας ενδιαφέρουν. Τι λαμπράκι. Η έξοδος προς Πάτη. Λοιπόν, η λαμπράκι μονοδρομείται ολόκληρη από την πλατεία, Κολοκοντρώνη μέχρι την περιμετρική οδό. Ολόκληρη. Να πω ένα σημείο μόνο για να γίνει σαφές. Πέραν κυκλοφοριακών ωφελιών που έχουμε με την μονοδρόμηση, απλοποιούνται, ξέρετε, κινήσεις, διασταυρώσεις, είναι ασφαλές στην ακίνηση κλπ. Η μονοδρόμηση μας επιτρέπει και μερικές άλλες παρεμβάσεις. Δηλαδή, διεύρυνση πεζοδρομίων, δημιουργία θέσεων για να παραμένουν σε στάση λίγη ώρα οχήματα τροφοδοσίας των όμορων καταστημάτων κτλ. Το λέω γιατί καμιά φορά διερωτώμεθα γιατί κάνουμε μονοδρομήσεις. Ναι, ναι, ευχαριστώ για την αυτή. Βλέπετε ότι έχουμε δύο χρώματα βέλων στο χάρτη. Ό,τι είναι κόκκινο σημαίνει ότι και σήμερα λειτουργεί έτσι και επομένως δεν έχουμε καμία αλλαγή. Όπου είναι μπλε το βέλος σημαίνει ότι έχουμε αλλαγή. Δηλαδή σήμερα δεν είναι έτσι. Με το μπλε δείχνει ότι είναι πώς θα είναι η μελλοντική κατάσταση. Είναι γενικό για το χάρτη. Λοιπόν, η λαμπράκι μονοδρομείται ολόκληρη από την πλατεία Κολοκοντρώνη μέχρι την περιμετρική και ζευγάρι της γίνεται η Λαγοπάτη, η οποία επίσης μονοδρομείται ολόκληρη με αντίθετη κατεύθυνση από την περιφερειακή προς τη Βενιζέλο. Δείχνω με το βέλος μου, επομένως δημιουργείται ένας δακτύλιος έτσι και λειτουργεί αυτός ο τοπικός δακτύλιος που αποκαθιστά τις κινήσεις που σήμερα εξυπηρετεί μόνο η Λαμπράκη. Συνεχίζω τώρα στο βόρειο τμήμα της πόλης. Όπως σας είπα, ο βασικός δρόμος είναι η Παπαρηγοπούλου, η οποία σε όλες το μήκος γίνεται διπλής κατεύθυνσης, γιατί εκεί δεν έχουμε άλλες δυνατότητες εναλλακτικών διαδρομών. Και μόνο στο τελευταίο τμήμα της προς την 28η Οκτωβρίου, επειδή στη διασταύρωση αυτό υπάρχει πρόβλημα οδικής ασφάλειας λόγω δυσκόλου ορατότητος, σε αυτό το τμήμα μόνο στην άκρη, μονοδρομείται με την οδό Ακαδημίας, οπότε σε εκείνο το σημείο... Στην άκρη, ναι. Φαίνεται, αυτά τα δύο μικρά οικοδομικά τετράγωνα στο τέλος, προς την 28η Οκτωβρίου, οπότε ο δακτύλιος εδώ, που αποκαθιστά την διπλή κίνηση σαν συνέχεια της Παπαρηγοπούλου, λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η Παπαρηγοπούλου. Ερχόμαστε τώρα στο δακτύλιο που περιέχει τη σημερινή κυκλοφοριακή πεζοδρομημένη περιοχή. Δημιουργείται ένας νέος δακτύλιος, ο οποίος κάνει το εξής. 28 Οκτωβρίου. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Ωραία. 28 Οκτωβρίου, μέχρι την πλατεία Αγίου Βασιλείου σχεδόν, και Κύπρου, Χατζηχρίστου και Σεράγιο, η οποία είναι η μόνη που αντιδρομείται εδώ, ώστε έχουμε ένα κυκλικό δακτύλιο, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο για το πεζοδρομημένο εμπορικό κέντρο, όχι μόνο για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, των πελατών, αλλά εξυπηρετεί αυτός ο δακτύλιος και την τροφοδοσία των καταστημάτων με τα οχήματα τροφοδοσίας, τα οποία μπορούν να κινούνται στο δακτύλιο και να προσέρχονται μόνο στα εγκύτερα σημεία που θέλουν να εξυπηρετήσουν με τους δρόμους οι οποίοι διατηρούνται και δεν είναι πεζόδρομοι. Συνεχίζω. Το πολύ βασικό, το οποίο είναι η δυσκολία που υπάρχει γενικά στην πόλη, είναι ότι
Επειδή ο περιμετρικός δακτύλιος στο τελευταίο του, να επανέλθω στο άλλο, λοιπόν, στο τελευταίο του τμήμα, το βορειοδυτικό, όχι, θα το κάνουμε το σε επίπεδο σελίδας. Λοιπόν, βλέπετε ότι το μαύρο δείχνει ότι είναι το τμήμα αυτό εδώ, το τελευταίο τεταρτημόριο, το οποίο, ναι, και εκείνο το τμήμα, το οποίο δεν έχει μονοδρομηθεί, δεν έχει κατασκευαστεί ακόμα. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν έχουν εκεί πάρα πολλές δυνατότητες μονοδρομήσεων. Για τον λόγο αυτό, οι Σιχιώτη Μενάμι Μενελάου παραμένουν όπως και σήμερα, Μενάμι, συγγνώμη, παραμένει όπως και σήμερα διπλής κατεύθυνσης. Δεν είναι πολύ συμπαθητική αυτή η λύση, δεν έχουμε πολλές δυνατότητες. Αυτό το κρύο των δρόμων δεν έχει καλή χάραξη, έχει σε μερικά σημεία κακή διατομή, αλλά εδώ δεν υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες. Στο βαθμό που θα υλοποιείται εθνηματικά ο περιμετρικός δακτύλιος σε εκείνο το τμήμα, το βορειοδυτικό, θα μπορεί ο άξονας αυτός να διευκολύνεται με μερική ή συνολική μονοδρόμηση ανάλογα με το τμήμα που υλοποιείται. Το πρώτο τμήμα βλέπετε ότι μπορεί θαυμάσια να μονοδρομηθεί με αυτό το ζυγάρι, αλλά πρέπει να εξυπηρετούνται κάποιες μετακινήσεις που εδώ αναγκαστικά διακόπτονται. Η Καλαβρίτου παραμένει εκεί όπως και σήμερα, έχει πολλές δυνατότητες και αυτά είναι οι βασικές επεμβάσεις. Τώρα, μία άλλη επέμβαση σημαντική είναι η εξής, που είναι για λόγους κοινωνικής πολιτικής. Έχουμε στην πόλη ένα πάρα πολύ ωραίο πεζοδρομημένο εμπορικό κέντρο γύρω από το παλιό δημαρχείο, που είναι στο βόρειο τμήμα της πόλης, στο βόρειο τμήμα του κέντρου. Το νότιο τμήμα του κέντρου είναι ελαφρώς αδικημένο, εντός εισαγωγικών λέξη. Επιπλέον, λόγω της μονοδρομήσεως που σας είπα και θα δημιουργηθεί αυτός ο κυκλικός, αυτή η κυκλική λειτουργία στο κέντρο της πόλης, το ενδιάμεσο τμήμα υπόκειται σε αυτό που λέμε κυκλοφοριακή πίεση. Δηλαδή, κάποιοι θα μπαίνουν και για να εξυπηρετηθούν καλύτερα να ελαττώνουν μετακινήσεις. Γι' αυτό προτείνουμε αυτό εδώ το τμήμα μερικώς ιονικώς να πεζοποιηθεί, ας το πω έτσι. Προτείνονται δηλαδή σε αυτήν εδώ την περιοχή. Από Λαμπράκι μέχρι προς τις 5 Μαρτίου και από τον κεντρικό άξονα μέχρι το ζευγάρι προς τα κάτω να πληρωθεί μάλλον με δρόμους που είναι είτε αμοιβώς πεζόδρομοι ή δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Θα βλέπετε ότι σε μερικά υπάρχουν μερικά τμήματα που είναι σε πλαίσιο με μοβ χρώμα. Αυτό σημαίνει ότι σε εκείνα τα τμήματα θέλουμε κάποιες τοπικές γεωμετρικές επεμβάσεις για να βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας και κυρίως για να βελτιωθεί η ασφάλεια των κατοίκων. Παραδείγματος χάρη, αυτό εδώ που είναι το ένα μεγάλο τμήμα που στην παλιά μελέτη δεν υπήρχε καν, δεν είχε διανοηγή από την Καλαμάτας μέχρι το νοσοκομείο. Αυτό το τμήμα θέλει κάποια τακτοποίηση, έχει μεταβαλλόμενες διατομές, έχει αδυναμίες για τους κατοίκους κτλ. Για τους πεζούς κτλ. Λοιπόν, αυτά είναι σημεία που πρέπει να γίνουν. Επίσης, όπου φαίνονται έγχρωμες διασταυρώσεις, σημαίνει ότι εκεί πρέπει να τοποθετηθεί σηματοδότηση. Παραδείγματος χάρη, κλασική περίπτωση είναι να σας δείξω στην ευρωπαϊκή διασταύρωση που θα λειτουργήσει εδώ, Παπαρηγοπούλου και Περιμετρικής Οδού, επειδή υπάρχουν οι αριστερές στροφές γύρω τον αριθμό, οι οποίες λόγω αδυναμίας ορατότητας δημιουργούνται προβλήματα για τους πεζούς, αυτό θέλει σηματοδότηση. Αντίστοιχα υπάρχουν άλλα σημεία. Αυτό είναι εντάχει η πρόταση συνολικά της μελέτης. Θέλω μόνο δύο σημεία να πω, τα οποία μάλιστα σας χρειάζονται, γιατί έμαθα ότι πρόσφατα πήρατε και χρήματα για να δημιουργηθεί ένα πλάνο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Η βιώσιμη αστική κινητικότητα θα συμπληρώσει αυτή τη μελέτη σε δύο μεγάλα κεφάλαια. Ποδηλατόδρομους και αστική συγκοινωνία. Η πόλη της Τρίπολης έχει μεγάλα πλεονεκτήματα για να δημιουργήσει δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Είναι συγκεντρωμένη με αυτό το περιμετρικό δακτύλιο, συγκεντρωμένες οι λειτουργίες της πάρα πολύ, άρα οι αποστάσεις είναι ευνοϊκές για χρήση ποδηλάτου και επιπλέον η γεωμορφολογία του εδάφους πλην ενός τμήματος λίγο του δημοτικού δηλαδή, που έχει κάποιες κλίσεις, το υπόλοιπο τμήμα της πόλης είναι εκεί, σε επίπεδο που θαυμάσια διευκολύνει τη χρήση ποδηλάτου. Επίσης, πια η πόλη έχει αρκετό πληθυσμό και με την επέκτασή της
διοικητικά με τον Καλλικράτη. Οπωσδήποτε χρειάζεται μελλοντικά να αντιμετωπιστεί και το θέμα της αστικής συγκοινωνίας με κάποιους τρόπους διοικητικούς που υπάρχουν, εκμετάλλευση αεροπλάνων, εκμετάλλευση αεροπλάνων και το κλπ. Νομίζω ότι δεν μου είναι κανένα από τα άλλα τα βασικά δεν υπάρχει. Νομίζω αν κάτι έχει μείνει, ευχαρίστω τι ερωτήσει και διευκρινήσει που θα υπάρχουν. Εδώ ήταν, εκτιμήσαμε στην κεντρική πλατεία. Έχω αντιστρέψει την κυκλοφορία, διότι εκτιμήσαμε ότι οι ροές είναι ευνοϊκότερες έτσι από τα στοιχεία που είχαμε. Δηλαδή, διευκολύνεται περισσότερο η είσοδος από την 28η Οκτωβρίου προς Κύπρο για να διευκολύνεται και λιγότερο από τις άλλες. Πάντως, για να μην είχαμε κάνει επιτήρηση σε αυτό, λειτουργεί και όλη η μελέτη, αν αποφασίσετε κάποια στιγμή στο μέλλον, να μην λειτουργήσει έτσι, αλλά να λειτουργεί όπως σήμερα. Δεν άλλαζε τίποτα άλλο στη μελέτη. Από τα στοιχεία που είχαμε, θεωρούμε ότι είναι απλούστερο και άρα καλύτερο από πλευρά σωτικής ασφάλειας και για τους πεζούς που θα διασχίζουν την πλατεία να γίνει αυτή η κυκλική κίνηση όπως δείχνεται εδώ. Εάν βάσαμε δηλαδή εδώ που λέει τα κόκκινα, δεν αλλάζει τίποτα άλλο στην υπόλοιπη μελέτη. Δεν νομίζω ότι έχω αυτή τη στιγμή τίποτα άλλο. Ευχαρίστω να απαντήσω σε πιθανότητες.